Πόλας Ρούπα και του Νίκου Μαζιώτη. Τελικώς παραδόθηκε στην οικογένεια της Ρούπα. Εδώ άνοιξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία δεν έμεινε μόνο στο κλίμα συζήτησης. Εσείς πήρατε θέση πριν επίσημα εκδοθεί και η απόφαση ότι τελικώς θα παραδοθεί στη μητέρα της Πόλας Ρούπα. Θεωρείτε ότι έγινε με καθυστέρηση αυτό, θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα? Κοιτάξτε, στην συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον από την ενημέρωση που έχουμε ως κυβέρνηση, ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται σε κάθε τέτοια παρόμοια περίπτωση. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Παίδων, η οποία εκδόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο, έλεγε ότι το παιδί παρακολουθείται από τους παιδοψυχιάτρους αλλά και από εξειδικευμένους επιστήμονες, ώστε να βγουν συμπεράσματα για την κατάσταση της υγείας τους, και από εκεί και πέρα συντάχθηκαν οι πραγματογνωμοσύνες των ειδικών και το παιδί παραδόθηκε στην οικογένειά του με βάση τη διάταξη της εισαγγελέως Αγγλίκων, η οποία εκδόθηκε χθες το βράδυ, επομένως το ζήτημα έχει διευθετηθεί. Νομίζω ότι κινήθηκε η διοικητική μηχανή με όσο το δυνατόν γρηγορότερο τρόπο. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει την καθυστέρηση αυτή των 2 ημερών, δεν το γνωρίζω. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, οι χρόνοι είναι περίπου αυτή. Ωστόσο, το θετικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή το παιδί βρίσκεται, βρίσκεται με την οικογένειά του και το θέμα έχει διευθετηθεί με τον τρόπο που έπρεπε να διευθετηθεί. Μάλιστα. Να δούμε λίγο, πριν δούμε τα της αξιολόγησης, τι γίνεται στο εσωτερικό σας. Πραγματικά είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τα θέματα. Είναι όλα εξίσου σημαντικά, Κυπριακό, τρομοκρατία, αξιολόγηση, αλλά τα έχω βάλει με μια χρονική κατηγοριοποίηση, πηγαίνοντας προς τα πίσω, αρχιζηνωμένης από σήμερα. Ο κύριος Χρυσόγονος. Ο κύριος Χρυσόγονος, όχι μόνο ως πρόσωπο, αν θέλετε να τοποθετηθείτε, επειδή υπάρχει, έχει δοθεί, τον άκουγα και εχθές, τον ακούσαμε όλοι, στο Ντάκη Χατζή νομίζω μίλησε, επέμεινε στη θέση του, ότι δηλαδή από ποιους ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός και στα πρόσωπα στα οποία αναφέρθηκε. Εδώ μαζί συνομιλούσαμε την Παρασκευή με τον Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος μας μετέφερε ότι συνομίλησε μαζί του και ήταν μετανιωμένος. Τελικώς, πέρα από προσωπική υπόθεση, τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό έχει αρχίσει γκρίνια, πολλοί μιλούν ακόμα και για Αντάρτικο. Εντάξει, μέσα στο κοιτάξτε, κόμμα. Αυτό για το οποίο μπορώ εγώ να σας ενημερώσω είναι για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει τακτικότατη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα και από τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και από τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα, τον κύριο Κατρούγκαλο. Έχει τακτικότατες επικοινωνίες με τον επικεφαλής της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπαδημούλη, όπως ο κύριος Παπαδημούλης φαντάζομαι ότι θα σας είπε στην προηγούμενη συνέντευξή του. Έχει σύμβουλο αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά θέματα, γραφείο αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά θέματα στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού. Επομένως, νομίζω ότι η κριτική του κυρίου Χρυσόγονου ήταν και ατυχής και άστοχη. Από εκεί και πέρα, το αν αυτό εντάσσεται σε μία προσπάθεια άσκησης πολιτικής κριτικής, καλό θα ήταν να μας πει και για τα πολιτικά ζητήματα τα οποία τον οδηγούν σε μια τέτοια στάση. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Σε ό,τι αφορά την στάση της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας, γνωρίζετε ότι είναι απολύτως ενιαία και συμπαγής. Δεν υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές σε αυτό το χώρο. Ούτε, αυτό το οποίο υπάρχει είναι η προσπάθειά μας να βγάλουμε την χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια, και σε αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητη η σύμπνοια και η σύνταξη όλων των δυνάμεων σε αυτό το πολιτικό σχέδιο. Επειδή αυτή η προσπάθεια δεν είναι εύκολη, δεν το λέω και δεν ουδείς το κρίνω εγώ. Ουδείς το ισχυρίζεται αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε όσοι εμπλέκεστε άμεσα και όσοι ζούμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη χώρα. Επειδή όμως αυτή η προσπάθεια, αυτός ο δρόμος δεν είναι καθόλου εύκολος και μάλιστα έχετε έρθει και κόντρα με τις ιδεολογίες σας, με πράγματα τα οποία πιστεύατε ότι μπορούν να εφαρμοστούν, αλλά τελικώς δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν. Πάνω εκεί βασίζονται αρκετοί και λένε ότι υπάρχει μια ευρύτερη γκρίνια ή ακόμα πιο αιχμηρή, ένα αντάρτικο μέσα στο κόμμα. Γι' αυτό σας ρώτησα νωρίτερα.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια μεγάλη μάχη και η κυβέρνηση συνολικά έδωσε μια μεγάλη μάχη το πρώτο εφτάμηνο, τη μάχη της διαπραγμάτευσης. Από εκεί και πέρα καταφέραμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Είχαμε την τιμιότητα να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό αφού πήραμε τη συμφωνία. Είπαμε, δεν καταφέραμε όλα σαν θα θέλαμε. Πήραμε αυτή τη συμφωνία η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη, από τον οικονομικό και κοινωνικό παραλογισμό της συμφωνίας Σαμαρά-Βενιζέλου. Και στη βάση ακριβώς αυτής της συμφωνίας ζητήσαμε την εντολή του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο του 2015. Τα πράγματα ήταν ανοιχτά πάνω στο τραπέζι, δεν κρύψαμε απολύτως τίποτα, αντιθέτως με πολύ μεγάλη τιμιότητα και με πολύ μεγάλη ευθύτητα προσφύγαμε στην λαϊκή ετοιμιγορία. Όλα αυτά τα γνώριζαν και τα γνωρίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν στο εγχείρημα και στην προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που δεν υπάρχει όχι απλώς αντάρτικο, αλλά αντιθέτως υπάρχει μία εικόνα σύμπλευσης, σύμπνοιας και αποφασιστικότητας για να καταφέρουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε το Γενάρη του 2015. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος δεν ψήφισε μέτρα. Ο κόσμος... Θέλω να πω, όλη αυτή η φορολογία... Όλη αυτή η φορολογία με την οποία μας υποδέχθηκε το 17, ενώ αφήσαμε ένα ήδη βεβαρημένο 16, δεν είναι πράγματα τα οποία ψήφισε ο κόσμος. Ο κόσμος ψήφισε εσάς για να εφαρμόσετε αντίστοιχες πολιτικές. Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2015, επαναλαμβάνω πριν από τις εκλογές του Σεπτέμβρη, προέβλεπε τρία πράγματα. 1,8 δισεκατομμύρια εξοικονόμηση από το ασφαλιστικό, 1,8 δισεκατομμύρια εξοικονόμηση από τον ΦΠΑ και 1,8 δισεκατομμύρια εξοικονόμηση από άλλα δημοσιονομικά μέτρα. Οι αντίστοιχες, δηλαδή το σύνολο των 5,4 δις, τα οποία έπρεπε να νομοθετηθούν εν ώψη της πρώτης αξιολόγησης. Αυτή ήταν η συμφωνία η οποία κατατέθηκε στον ελληνικό λαό και για την οποία ζητήσαμε την έγκρισή του το Σεπτέμβριο του 2015, λέγοντας με απόλυτη ευθύτητα ότι δεν είναι αυτό το οποίο θέλαμε. Είναι αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, με τους όρους και με τις προϋποθέσεις που όλοι γνωρίζουν, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή, οδηγηθήκαμε να συμφωνήσουμε. Ωστόσο, εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι αυτή η συμφωνία, παρά τις δυσκολίες της, θα πρέπει να συγκρίνεται με το τι θα συνέβαινε στη χώρα αν εξακολουθούσε να ισχύει η προηγούμενη συμφωνία, η οποία, για να πούμε δύο νούμερα τα οποία μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πάρα πολύ εύκολα, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 που είχαμε εμείς ως στόχο και τον οποίο υπερβήκαμε, όπως ξέρετε, ήταν 0,5%, το αντίστοιχο πρωτογενές πλεόνασμα της συμφωνίας Σαμαρά-Βενιζέλου ήταν 4,5%. Μιλάμε δηλαδή για μια διαφορά περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις τσέπες του Έλληνα φορολογούμενου. Για το 2017 η διαφορά είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, το θέμα αν είναι... ίσχυε η προηγούμενη συμφωνία, λοιπόν, σας λέω ότι εντός 2 ετών 13 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε φόρους και περικοπές θα έπρεπε να υποστεί η ελληνική κοινωνία. Τότε από πού προκύπτει το ότι εξαιτίας της καθυστέρησης για το ως προς την πορεία της αξιολόγησης πήρατε πιο επιβαρημένα μέτρα σε σχέση με τους προηγούμενους και με εκείνο το περιβόητο, εν πάση περιπτώσει, mail Χαρδούβελη που έχει μείνει πια στην ιστορία. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Θέλω να σας πω το εξής, ότι το 2014 ο κύριος Σαμαράς έριξε το πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος είχε συμφωνήσει στα βράχια. Είχε 2 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έλλειμμα. Ήταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ πίσω από το στόχο. Το 2015 θα έπρεπε να πάρει άλλα 3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα για το 2015 και άλλα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2016. Μιλάμε δηλαδή για μια δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης των 8 με 9 δις ευρώ μόλις για 2 χρόνια. Τη στιγμή που η δημοσιονομική προσαρμογή που πρέπει να γίνει στη βάση της συμφωνίας την οποία εμείς πετύχαμε είναι 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Εσείς τους στόχους λοιπόν, που βάλατε... Σας λέω λοιπόν ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να συγκρίνουμε τις δύο συμφωνίες. Αυτό με το οποίο συγκρινόμαστε όμως... Ναι, ελάτε για να έρθουμε στο σήμερα. Βεβαίως, στο σήμερα είμαστε, διότι μιλάμε για τα σημερινά μέτρα. Ναι, μιλάμε βάλατε για το 2017. Εσείς στόχο να φτάσετε και να πετύχετε αυτούς τους στόχους από την άλλη μόνο με τη φορολογία.
Κοιτάξτε να δείτε. Με καμία περικοπή δαπανών. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα περιθώριο παρά μόνο να συνεχίζουν να πληρώνουν οι ίδιοι. Ακούστε. Η ίδια η συμφωνία, στην οποία να σας πω ότι στα μέτρα τα οποία είχαμε, τα μέτρα τα οποία πήραμε, είναι αυτά τα οποία θα ήταν αναγκασμένος να πάρει ο κύριος Σαμαράς, συν 13 δις παραπάνω. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε στην άκρη. Προέβλεπε συγκεκριμένους όρους για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εξοικονόμηση. Έλεγε δηλαδή από τη φορολογία. Έλεγε, από τους πολίτες. Ακόμα, οι πολίτες δεν τα πληρώσουν. Ακούστε, η συμφωνία έλεγε. Η συμφωνία την οποία κάποιοι μας καλούσαν να υπογράψουμε άρον-άρον και με πολύ χειρότερους όρους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ας το αντιπαρέλθουμε. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση από το ασφαλιστικό, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση από τον ΦΠΑ και 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από άλλα δημοσιονομικά μέτρα. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι δαπάνες που κάνει το ελληνικό δημόσιο έχουν φτάσει σχεδόν σε μια κατάσταση ανελαστική. Δηλαδή είναι 40% του προϋπολογισμού για συντάξεις, 40% του προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση και περίπου 20% για τις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου. Επομένως, όσοι ευαγγελίζονται περικοπές στο δημόσιο, είτε το κάνουν από μια ανεπίτρεπτη άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο δομείται ο ελληνικός προϋπολογισμός, είτε λένε συνειδητά ψέματα. Και την ίδια ώρα τι γίνεται με τις προσλήψεις ημετέρων και μη και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλή η ερώτηση που είναι μου κάνετε. Είναι πάρα πολλές επιθέσεις έχεις, που δέχεστε. Το ξέρουμε. Αυτό έχουμε μάθει σε αυτές τις επιθέσεις από το 2012. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή την πολιτική και εν πάση περιπτώσει λογική. Βεβαίως και υπάρχουν. Θέλετε να ξεκινήσουμε για τις 1750 μονιμοποιήσεις δημοσίων υπαλλήλων, μάλλον προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις υπέρ τους. Θέλετε να σας πω για τους 6.800 που μας κατηγορούν ότι έχουμε προσλάβει, οι οποίοι είναι αναπληρωτές καθηγητές, είναι εποχικοί πυροσβέστες και είναι και οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ το 1998, όπου εκκρεμούσε η πρόσληψή τους εδώ και περίπου 20 χρόνια. Όλα αυτά επίσημα θα τα παρουσιάσετε. Βεβαίως, θα παρουσιαστούν επίσημα κοινοβουλευτικά από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Γεροβασίλη, η οποία θα δώσει τέτοιες απαντήσεις που όλες οι ειρωνίες, όλες οι επιθέσεις με ένα αλαζονικό ιταμό ύφος, θα έλεγε κανείς, που δεχόμαστε από εφημερίδες οι οποίες δεν φημίζονται για την τήρηση της δημοσιογραφικής διοντολογίας, πραγματικά θα έχουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα να απαντήσουν. Ακούστε τώρα και για το θέμα των 27.700 δημοσίων υπαλλήλων που υποτίθεται ότι έχουν προσληφθεί από την κυβέρνηση αυτή τα τελευταία δύο χρόνια. 27.700 αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται από την Ελστάτ, δυστυχώς για κάποιους, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή. Αντιθέτως, η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι να μετράει απασχόληση και όχι να μετράει τους μόνιμους ή τους μη μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. Οι 27.700 αυτοί, οι οποίοι φαίνονται ως διαφορά και τους οποίους ανακάλυψαν δημοσιογράφοι ως πολύ μεγάλο θέμα το οποίο φέρνει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, είναι στην πραγματικότητα η κοινοφελής εργασία από τους Δήμους, η οποία πληρώνεται μέσω ΕΣΠΑ και αποτελούν μέρος των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν έχουν καμία προοπτική μονιμοποίησης, αντιθέτως και επίσης δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάμε δηλαδή για ευρωπαϊκά εγκεκριμένα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτή ήταν η μεγάλη αποκάλυψη και αυτές ήταν και Βουλή, οι μεγάλες καταγγελίες, ας πούμε, οι οποίες τελικά αποδεικνύονται φούσκες. Βλέπετε και την αξιωματική αντιπολίτευση εσείς πίσω από αυτό, το είπατε δημόσια. Κοιτάξτε να δείτε, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει μια λογική τροφοδότησης μέσων ενημέρωσης με θέματα και στη συνέχεια την επιλέγει την επικοινωνιακή τακτική στη βάση δημοσιευμάτων να βγαίνει και να καταγγέλει την κυβέρνηση. Είναι μια πολιτική λογική που την ταυτίζει με συγκεκριμένες εφημερίδες, ταύτιση με την η οποία κατά γενική ομολογία νομίζω ότι δεν την τιμά. Τελευταία ερώτηση, λίγα δευτερόλεπτα έχουμε, αλλά θέλω να ζητήσω κάτι συγκεκριμένο. Τι γίνεται με την αξιολόγηση, υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και μέχρι πού έχουμε περιθώριο παράτασης πια και καθυστέρησης? Κοιτάξτε,
Έχουμε στις 12 Γενάρη καταρχήν το Euro Working Group, το οποίο θα προετοιμάσει το Euro Group της 26 Ιανουαρίου. Εκεί θα έχουμε μια καθαρότερη εικόνα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχουν διαρκείς πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Ο Υπουργός Οικονομικών θα δει την Τετάρτη τον Γάλλο ομόλογό του, τον κύριο Σαπέν, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα, η πίεση που ασκούμε για την ταχύτατη ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν έχει να κάνει με τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ούτως ή άλλως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% για το 2017 είναι ένας φιλόδοξος στόχος, είναι ένας δύσκολος στόχος. Το έχουμε πει, δεν το έχουμε κρύψει. Και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να εμπεδωθεί ταχύτατα η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, να μην υπάρχει έδαφος για τις διάφορες κινδυνολογικές προβλέψεις που γίνονται κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και από υπερσυντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε να συνεχίσουμε την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, να πιάσουμε τους στόχους και το 2017 να είναι το έτος το οποίο θα μας οδηγήσει πια στο τέλος του τούνελ της κρίσης. Από την πλευρά της κυβέρνησης, τελευταία ερώτηση, πρώτη-τελευταία μάλλον, τελευταία είναι για το αν βλέπετε εκλογές ή όχι. Όπως πάντα, η πρώτη-τελευταία ερώτηση. Υπάρχει ένα ταβάνι ημερομηνιακά, ένα deadline στο σχεδιασμό των κυβερνητικών μέχρι τότε? Αλλιώς μετά ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τη στρατηγική υπάρχει μας. Υπάρχει η ημερομηνία κόμβος για μας, είναι η ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Δηλαδή, θέλουμε εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, έτσι ώστε στη συνέχεια μάλιστα να ακολουθούν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Με αυτή την έννοια, αυτό ακριβώς είναι το σημείο κλειδί για την ελληνική οικονομία. Εκλογές. Εκλογές, από ό,τι σας περιέγραψα, νομίζω είναι εκτός της ημερησιακής διάταξης, είναι εκτός της ατζέντας. Το σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουμε είναι το σενάριο του κλεισίματος δεύτερης αξιολόγησης και της ένταξης στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζανακόπουλε, που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Πάρα πολλά τα θέματα.